Καλημέρα, Νούφριε. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Ελπίζουμε σήμερα η μέρα να είναι καλύτερα από τη χθεσινή. Πολύ σωστά, όπως ανέφερες και εσύ, οι πρώτες πληροφορίες που συλλέξαμε ερχόμενοι εδώ στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεως στη Βαβατσινιά είναι ότι η κατάσταση είναι σαφέστατα βελτιωμένη σε σχέση με χθες. Γίνεται προσπάθεια κυρίως ανατολικά στο μέτωπο των Αγίων Βατσινιάς, ώστε να μην επεκταθεί το μέτωπο και να κινηθεί προς το δάσος του Μαχαιρά. Από τις 5:30 το πρωί ενεργούν και ένα αέρια μέσα και όπως ανέφερες και εσύ, περιμένουμε το μεσημέρι και την βοήθεια από Ισραήλ, αλλά και να πετάξει και το Κανατέρ από την Ελλάδα, προκειμένου να βοηθήσει τις προσπάθειες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του τμήματος δασών, ούτως ώστε να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Έχω μαζί μου τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μάριο Πελεκάνο, ο οποίος έμεινε εδώ χθες όλη νύχτα μαζί με τον Υπουργό Γεωργίας και τον Υπουργό Εσωτερικών, να μας πει τα νεότερα, να μας πει πώς ήταν. Αρχικά, κύριε Πελεκάνο, πώς ήταν η κατάσταση χθες το βράδυ, όλη τη νύχτα, μας παίρνουν πληροφορίες για μάχες των πυροσβεστών με τις φλόγες όλο το βράδυ. Η προσπάθεια συνεχίστηκε όλο το βράδυ, ακατάπαυστα, στη βάση του πλάνου που είχαμε καταρτήσει κατά τη βραδινή χθεσινή σύσκεψη. Να πούμε ότι δεν έχουν γίνει μεγάλες διαφοροποιήσεις σε αυτό το πλάνο, καθώς τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει από τη χαρτογράφηση που έγινε από τα drones ουσιαστικά δεν κατέδειξαν ανάγκη για να γίνει οποιαδήποτε διαφοροποίηση, ουσιαστική διαφοροποίηση. Όλο το βράδυ το τμήμα δασών, η πυροσβεστική, η αστυνομία, η εθνική φρουρά, οι υπουργοί, όπως αναφέρατε, ήμασταν εδώ, παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις και παρακολουθούσαμε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή, έτσι ώστε να συγκρατήσουν, θα έλεγα, την επέκταση, την έκταση της πυρκαγιάς, για να μπορούν σήμερα τα πτυτικά μέσα να συνεισφέρουν αυτό το στοιχείο που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κατασβέσουμε τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Υπάρχουν αρκετές δύσβατες περιοχές που είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να καλύψουν οι επίγειες δυνάμεις. Οπότε βλέπουμε τώρα από το πρωί που ξεκίνησαν τα φτυτικά μέσα να κάνουν τις ρήψεις ότι η κατάσταση σταδιακά βελτιώνεται. Παραμένει όμως δύσκολη. Χαιρόμαστε που βλέπουμε αυτή τη βελτίωση, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι παραμένει δύσκολη η κατάσταση και ελπίζουμε ότι και με την προσήκη των τριών φτυτικών μέσων, το ένα από την Ελλάδα και τα δύο από το Ισραήλ, θα μπορέσουμε να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιμένω οποιαδήποτε άλλα πτυτικά μέσα. Είχε χθες πληροφορία ότι θα περιμέναμε και δύο από Ιταλία. Περιμένουμε όντως δύο αεροπλάνα από την Ιταλία, αλλά δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο που μπορούμε να πούμε τη δεδομένη στιγμή όσον αφορά την ώρα που αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο. Όσον αφορά απολογισμό καμένης γης και αποκατάσταση της επόμενης μέρας των κατοίκων, οι οποίοι έχασαν τις περιουσίες τους, έχασαν τους κόπους μιας ζωής. Η πρώτη εκτίμηση που γίνεται από το τμήμα δασών κάνει λόγο για καμένη γη έκτασης 54 με 55 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για μια τεράστια έκταση, αλλά μιλάμε και για μια περίμετρο μετόπου της πυρκαγιάς που ξεπερνά τα 35 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για κάτι πρωτόγνωρο και πρωτοφανές για τα κυπριακά δεδομένα. Είναι και ένα από τα στοιχεία που καθιστούν πολύ δύσκολη την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Και τώρα το μεγάλο στίχημα δίνεται μάχη με τον χρόνο. Δηλαδή, έχουμε πληροφορίες και από τον Διευθυντή του Τμήματος Μετεωρολογίας ότι σε κάποια φάση θα αρχίσουν να πνέουν ισχυρότερα, να μην που θα δυσχεραίνουν το έργο. Το είχαμε πει από ψες το βράδυ ότι το πρωινό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, καθώς όντως αναμένεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας λίγο πριν από το μεσημέρι. Να υπάρχει έτσι μια αυξημένη ένταση στους ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Γι' αυτό είχαμε επικεντρωθεί στο τι θα έπρεπε να γίνει με το πρώτο φως και αυτός ο σχεδιασμός υλοποιείται τη δεδομένη στιγμή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε εκπρόσωπο. Ο Νούφρι, ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι η κατάσταση είναι σαφέστατα βελτιωμένη σε σχέση με χθες. Να αφαιρούμε ότι εδώ στο σημείο βρέθηκε από το πρωί και η πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Ανίτα Δημητρίου. Βρίσκεται και ο διευθυντής του τμήματος δασών και ο διευθυντής του τμήματος μετεωρολογίας και ο αρχηγός της αστυνομίας και ο αρχηγός της εθνικής φρουράς και ο υπουργός δικαιοσύνης και ο υπουργός εσωτερικών και ο υπουργός γεωργίας. Αντιλαμβάνεσαι ότι η πολιτεία είναι επιποδός. Είναι κάτι το οποίο ανέφερε και ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας η χθεσινή του ανάρτηση, ότι γίνονται όλες οι προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός, ούτως ώστε αυτή η φωτιά, η μεγάλη φωτιά, η μεγαλύτερη που είδαμε τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας, να τεθεί υπό έλεγχο και να μην δούμε άλλες τραγικές εικόνες όπως αυτές που είδαμε χθες, με περιουσίες ανθρώπων να χάνονται, να καίγονται και με το δάσος, με το φυσικό πνεύμα της πατρίδας μας να καίγεται. Μιλώντας χθες με έναν από τους άντρες που συμμετέχει στις δυνάμεις πυρόσβεσης, μας είπε ότι στα τόσα χρόνια που είναι σε αυτά τα σώματα δεν έχει δει μιας τέτοιας μορφής πυρκαγιά και τέτοιου είδους μάχες για να περιορίσουν το κακό οι πυροσβέστες από επίγειες δυνάμεις μέχρι εναέριες. Και είναι ένα ζήτημα τώρα, Ανδρέα, για ανακοπή της πυρκαγιάς προς το δάσος, προς τις παρυφές του δάσους του Μαχερά. Γιατί αν περάσει από εκεί η φωτιά, τότε θα είναι πολύ, μα πολύ δύσκολα τα πράγματα και είναι και μάχη με τον χρόνο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ένταση των ανέμων σε πολύ λίγη ώρα. Άρα παίζουμε με τα λεπτά, από ό,τι φαίνεται. Ο Νούφρι θα είναι μια τραγική εξέλιξη αν δεν τεθεί αυτό το μέτωπο υπό έλεγχο και τελικά η πυρκαγιά κατηφορήσει προς το δάσος του Μαχερά, γιατί πραγματικά το δάσος του Μαχερά είναι ένα πλούσιο δάσος με πολύ σημαντική έτσι συνεισφορά στην από τις σημαντικότερες πνεύμονες πρασίνου που έχουμε στην Ακριβώς.